Ναι, δεν πειράζει. Ειλικρινά, γνωρίζοντας όλη αυτή την κατάσταση που συμβαίνει εδώ πέρα, θλίβομαι όταν το με... γίνεται θέμα αντιπαράθεσης και εκμετάλλευσης εν ώψη και των εκλογών. Α, λες για τον καυγά, λες για τον καυγά ανάμεσα στον κύριο Σακελαρίου και τον κύριο Μητσοτάκη. Μα τώρα επιτρέπετε. Εντάξει, εμείς είμαστε δημοσιογράφοι όμως, δεν είμαστε πολιτικοί. Πολιτικοί μπορεί να έχουν τις απόψεις. Δεν είμαστε, δεν είναι δουλειά μας να κρίνουμε. Προχωράμε. Όταν ακούει όμως ο κόσμος να τσακώνεται για τέτοια πράγματα, για ανθρώπινα πράγματα, εδώ στο λιμάνι της Προσφυγιάς της Μυτιλίνης, όπου τώρα βλέπω απέναντι μου βέβαια. Και πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα έγινε μια δραματική διάσωση ενώ έρχονταν το πλοίο από τον Πειραιά προς τη Μυτιλίνη. Μεταξύ Χιού και Μυτιλίνη βρέθηκε ένα σκάφος. Περίμενε, Γιάννη. Περίμενε δύο λεπτά να μιλήσουμε με τον κύριο Πεφάν, τον Σπύρο. Αυτό που λες εσύ που έκανε τη διάσωση. Πλοίο Σταρ. Πλοίαρχε, καλημέρα, καπετάνιο. Καλημέρα. Για πείτε μας τι έγινε τώρα έτσι στα γρήγορα, γιατί μπαίνετε κιόλας εκεί, μπαίνετε στο λιμάνι και πρέπει να έχετε τον έλεγχο του καραβιού. Ναι, τίποτα. Μια συνήθι διαδικασία εντοπισμού μιας βάρκας με παράτυπους μετανάστες, με τη μόνη διαφορά ότι σήμερα ήταν όλοι πεσμένοι στο νερό, είχε βουλιάξει βάρκα. Την είδε ο αξιωματικός της βάρδιας, με συνειδητοποίησε, ειδοποίησαμε το θάλαμο και το λιμεναρχείο και ξεκίνησε η διαδικασία. Πώς τους παίρνετε αυτούς, ρε παιδιά? Αυτοί είχαν όλοι σωσίβια και είχαν πέσει στο νερό, Αυτή ήταν αρκετή με σωσίβιο και ένα μωράκι γύρω στο 7-8 μηνών χωρίς σωσίβιο και ένας ενήλικας. Αυτούς τώρα πώς, ναι, το καράβι τώρα που είναι μεγάλο, κατεβάζεις βάρκα, καπετάνιο? Κατεβάζουμε βάρκα, πήραμε 37 άτομα εμείς στο πλοίο και άλλα περίπου 26 το φουσκωτό του λιμενικού. Ναι. Και αυτή τη στιγμή τους βγάζει στο... Ήταν σε κακή κατά, ήταν πολλή ώρα δηλαδή μέσα... Ήταν από ό,τι μας λέγανε γύρω σε 7-8 ώρες μέσα στο νερό. Ας το καλό. Τότε τυχεροί ήταν οι άνθρωποι, γλιτώσανε. Γλιτώσανε, όλα πήγαν καλά, οι εταιρικές συνθήκες ήταν καλά. Το αλλά εμείς το κάναμε μια φορά στις τόσες, στο λιμεναρχείο με τα πλουτά εδώ πάνω, το κάνει κάθε μέρα και πάρα πολλές φορές. Δεν το συζητούμε. Συγγνώμη, 7 ώρες στο νερό και ήταν το μωρό, 7 μηνών και ήταν 7 μηνών και ήταν, εντάξει, αφουγασμένο ήταν, αλλά σε γενικές κατάσταση καλή. Μπράβο, ρε καπετάνιε, μπράβο. Μπράβο, καπετάνιε, μπράβο. Να είσαι καλά. Εκεί να βαστάτε, να σώζετε ανθρώπινες ζωές. Ευχαριστώ. Αλλά με το ρυθμό που δέχουν οι βάρκες θα χάσουμε πολλούς ανθρώπους το χειμώνα. Το χειμώνα θα έχουμε θέμα. Ελπίζω να μην βγαίνουν με βαρκάκια το χειμώνα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Καλημέρα, καπετάνιε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Γεια. Λοιπόν, Γιάννη, προκειμένου να μιλήσουμε με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Μουζάλα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Δώσ' μας μια εικόνα να μας τα σχολιάσει και ο Υπουργός, Γιάννη. Ναι, πρώτα απ' όλα ακούσατε τι είπε ο καπετάνιος. 7 μηνών παιδάκι και ο υπερήλικας χωρίς σωσίβια μέχρι τις άλλες 7 ώρες. Αν είναι δυνατό, πώς σώθηκε το παιδάκι? Δηλαδή είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν. Τραγικά. Ο κύριος Μουζάλης ήταν εδώ χτες, μίλησα μαζί του, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Και εμφανίστηκε αρκετά απογοητευμένος από την εικόνα που είδε. Είπε ότι είναι η δυσκολότερη περιοχή η Λέσβος και υποσχέθηκε τουλάχιστον εδώ μπροστά σε εμάς ότι σε μία εβδομάδα θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου αυτή η κατάσταση να βελτιωθεί όσο το δυνατόν γίνεται αυτό. Είναι εφικτό μάλλον. Για να το δω. Τι σημαίνει, Υπουργέ, όταν λέτε θα κάνετε ό,τι είναι δυνατόν για να βελτιωθεί η κατάσταση? Πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση? Δώστε μας μία εικόνα τώρα, εσείς που ξέρετε σφαιρικά το πρόβλημα. Καταρχήν καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση σε αυτές τις προσφυγικές και όχι μεταναστευτικές ροές. Και είναι κατά την άποψή μου ένα τεράστιο έργο. Η Μυτιλίνη είναι η αιχμή του δόρατος. Θέλω να πω ότι είναι πολύ καλό που ο λαός μας αγαπάει τα παιχνίδια όχι μόνο πνιγμένα, αλλά τα αγαπάει και όταν είναι στους δρόμους, μέσα στις σκηνές και όλα αυτά. Αυτά τα οποία θα κάνει η υπηρεσιακή κυβέρνηση για τη Μυτιλίνη, όπου πραγματικά ο πληθυσμός έχει δείξει μια απίστευτη αντοχή σε αυτό τον τεράστιο σύγχρονο που έχει συσσωρευτεί εκεί. Ήδη έχουν μπει πολλά καράβια, μιλάμε για 2, 3, 4 την ημέρα, ώστε να μετακινηθούν οι πρόσφυγες από εκεί, να απαλληφθεί, να απαλληφθεί το νησί. Έχουμε στείλει προσωπικό για να αυξηθούν οι ταυτοποιήσεις και να μπορούν να φύγουν, γιατί είναι μια υποχρέωσή μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μόνος τρόπος να βοηθηθούν οι πρόσφυγες στη Μυτιλίνη είναι να μειωθεί όγκος.
Μα εδώ η εικόνα, υπουργέ, η εικόνα που έχουμε, Υπουργέ, είναι ότι όσου θέλουν απομακρύνουν με τα καράβια έρχονται και άλλοι τόσοι την άλλη μέρα. Και άλλοι τόσοι την παράλληλη μέρα. Αυτό, κύριε Οικονομέα, είναι το πρόβλημα στη διάρκεια του. Για να μπορέσει να διαχειριστεί τη συνεχώ αυξανόμενε φορέ, πρέπει να δημιουργήσει μια σταθερότητα σε αυτή τη βάση. Εάν δημιουργήσουμε στην Μυτιλήνη μια σταθερότητα, μετά θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους νεοεισερχόμενους. Ναι. Αυτό θα είναι το πλάνο μας για τις ερχόμενες 4 μέρες. Πιστεύουμε ότι σε 4-5 μέρες η Μυτιλήνη θα νιώσει, θα ξαναπιστεί ότι μπορεί να αντέξει και θα συνεχίσει αυτό το πράγμα. Πόσους δηλαδή, μέσα σε 5 μέρες, Υπουργέ, πόσους σκοπεύετε, σχεδιάζετε να απομακρύνετε από το νησί, αφού έχουν ταυτοποιηθεί? Ναι. Εάν το πλάνο μας πάει σωστά, ναι, που εγώ λέω ότι πάντα ένα πλάνο πρέπει να το εξοδίνεις με απώλειες, το πλάνο είναι για 12.000 ανθρώπους, εγώ νομίζω ότι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τη δουλειά για 7 με 8.000 ανθρώπους μέσα στο επόμενο τετραήμερο. Στο μεταξύ, με τα στοιχεία που έχετε, θα έρθουν άλλοι 12 στο έρχονται κάθε μέρα, δηλαδή θέλω να πω. Έρχονται κάθε μέρα, είναι ένα ποτάμι. Αλλά νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε μετά να αποκαταστήσουμε μια ισορροπία που θα διακηρύξουμε. Μακάρι, γιατί μας λέει ο Συνάνης εδώ κάθε μέρα, μας λέει ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, είναι δραματική. Η κατάσταση, ακούστε, ήθελα να σας πω αυτό, κύριε Οικονομέα. Η κατάσταση είναι δραματική, γι' αυτό πήγαμε και χθες στην Μυτιλήνη. Δεν είναι ακόμα εκτός ελέγχου. Νομίζω προσωπικά ότι θα προλάβουμε να γίνει κάτι πριν τεθεί εκτός ελέγχου. Είναι αλήθεια. Μακάρι. Υπουργέ μου, επειδή η Μυτιλήνη όμως έχει τους περισσότερους και είναι και τα μέσα ενημέρωσης εκεί και έχει συμβάλει πάρα πολύ και ο Συνάνης με τις ανταποκρίσεις του. Ναι, για την ευαισθητοποίηση. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, εκεί πρέπει να δώσετε μεγάλη. Παραλλήλως όμως, ξέρετε, είναι και η Κος, είναι και άλλα νησιά. Αν είναι, θα φύγουν 7-8.000 από τη Μυτιλήνη, από τα υπόλοιπα νησιά, δεν πιστεύω μόνο η Μυτιλήνη στο πλάνο σας, προφανώς. Όχι, όχι. Ναι. Η Μυτιλήνη είναι η εκτόρατο. Για όλα τα νησιά, έχουν μπει καράβια. Δεν είναι απλά το πρόβλημα εκεί πέρα τόσο έντονο, τόσο μεγάλο. Ναι. Είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να το διαχειριστεί στα άλλα νησιά. Στα άλλα νησιά το πλάνο μας είναι να μην γίνει Μυτιλήνη. Τώρα να σας πω, με τις συνομιλίες που έχετε κάνει, πέραν της, ας πούμε, της αντιμετώπισης του προβλήματος που είναι τώρα πολύ οξυμένο, τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Δηλαδή, μέχρι που δεν θα μπορούν να περάσουν από τη θάλασσα, διότι θα έχει φουρτούνες, χειμωνιάτικες κτλ., θα έρθουν 200-300.000 άνθρωποι, θα περάσουνε. Τι σας λένε, Συγγνώμη, κύριε Καμπουράκη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κοιτάξτε, κύριε Καμπουράκη, το πρόβλημα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ο τόπος όπου καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Εάν δεν λυθεί σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, που από ό,τι φαίνεται και η Ευρώπη αρχίζει να αντιδρά, δεν θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Θα μπορέσουμε απλώς να το διαχειριστούμε. Επομένως, και αν μπορέσουμε να το διαχειριστούμε έτσι όπως πάμε. Ειλικρινά σας λέω, πιστεύω και εύχομαι ότι θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε, γιατί δεν θα υπάρξει χειρότερο πράγμα από μια έκρηξη. Η δική μου έννοια, επειδή έχω δει αυτές τις εκκλήσεις αλλού και σε άλλες φάσεις, είναι η υπηρεσιακή κυβέρνηση να αποφευθεί η έκκληση και να παραδοθεί μια πρίκα σε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Να μπορέσει να διαχειριστεί όπως πρέπει. Μάλιστα. Μια διαχείριση και μετά πια να χαρακτούν πολιτικές μακροπρόθεσμες. Γιατί όμως, Υπουργέ μου, συγγνώμη, γιατί, Υπουργέ μου, καλά, έγινε μια πρώτη προσπάθεια και απέτυχε, αντιδράσαν κάποιοι. Γιατί τους κατεβάζετε στον Πειραιά και φεύγουν προς τα πάνω? Γιατί δεν μπορούν να πάνε κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, αφού ούτως ή άλλως προς τα βόρεια κατευθύνονται? Με προσοχή, χωρίς να επηρεαστεί ο πληθυσμός, με συγκεκριμένες ροές. Αλλά γιατί τώρα Πειραιά και από εκεί να παίρνουν το δρόμο προς τα πάνω? Δεν θα ήταν ευκολότερο να πάνε κάπου βόρεια? Κύριε Καμπουράκη, τώρα θα αρχίσουν να φωνάζουν οι βόρειοι ότι τους στέλνουμε από εκεί τους μετανάστες. Αλλά λέμε τώρα. Ήδη υπάρχουν κάποια καράβια τα οποία έτσι κι αλλιώς έχουν γραμμή νησιά καβά. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να απασφαλίσουμε να αποφύγουμε την κρίση. Αυτό που λέτε είναι κάτι που είναι πολύ σωστό, αλλά ξέρετε, να περάσουμε αυτό το
το πρόβλημα και μετά το βλέπουμε. Υπάρχουν και κάποιες δεσμεύσεις με την Ευρώπη. Είναι όλα σε διαπραγμάτευση και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μην τους φέρεις και μέσα στα σύνορά μου, ενδεχομένως να... Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να τους πάρουμε με πούλμαν, να τους πάμε τους ανθρώπους στα σύνορα. Είναι μια υποχρέωση της χώρας. Κάτι θέλει να ρωτήσει ο Γιάννης, ο συνάντης Υπουργέ, με τον οποίο μιλήσατε. Έλα, Γιάννη. Σύμφωνα με αυτά που ακούω και λέει ο κύριος Υπουργός, τις αμέσως επόμενες 4 μέρες θα φύγουν από 12.000. Στο νησί μας γνωρίζει ότι βρίσκονται 30.000 και παραπάνω αυτή τη στιγμή. Εν τω μεταξύ, στο περίμερο που θα ακολουθήσει μέχρι που να φύγουν, κάθε μέρα, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το συζητήσαμε εδώ, έρχονται 5.000. Άρα λοιπόν θα έχουμε πάλι 30.000. Μα αυτό είπα και εγώ στον Υπουργό. Ένα λεπτάκι, Γιώργο, θέλω να συμβαίνει το εξής. Αύριο θα βρέξει. Αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί είναι στην Ήπεθρο. Όταν βρέξει λοιπόν, όταν κάνει κρύο, οι γυναίκες με τα παιδιά, τα βρέφη που έχουν, 3 μήνων, 4 μήνων, οι υπερήλικες, πού θα πάνε? Αυτό το κλίμα πανικού θα πρέπει να κρατηθεί. Εάν μιλάμε και εμείς μέσα σε πανικό και τέτοια πράγματα, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Στο νησί επάνω, σύμφωνα με διασταύρωση πληροφοριών από όλες τις πηγές, βρίσκονται από 15 μέχρι 18.000 άνθρωποι. Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, είπαμε και χθες αυτό. Να σας πω, αφήστε με να μιλήσω. Γι' αυτό είναι οι καταγεγραμμένοι, ναι, είναι οι καταγεγραμμένοι έτσι που υπάρχουν στο νησί και δεν έχουν φύγει. Αυτοί που έχουν στο σύνολο τους το χαρτί ελευθερίας, κυκλοφορούν ελευθερία και δεν έχουν στήριο να μπουν στο πλοίο. Αυτοί που τους πάρουν. Να σας πάρω τηλέφωνο να μου δώσετε συνέντευξη, αν θέλετε. Δεν γίνεται έτσι. Εντάξει, ελάτε, Υπουργέ. Να ολοκληρώσω. Πείτε μας, γιατί... Λέω λοιπόν ότι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν είναι 15 με 18.000. Δεν είναι οι καταγεγραμμένοι. Αν ήταν οι καταγεγραμμένοι, είχαμε διώξει. Αυτοί οι άνθρωποι, εμείς λέμε, προσπαθούν, δεν ξέρω να σας πω αν θα το πετύχουμε, δεν θέλω να λέω λόγια, να διώξουμε τις επόμενες μέρες 10.000, 12. Αυτό το πράγμα θα αποκαταστήσουμε. Δεν πάμε να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν γίνεται. Πάμε να καταστήσουμε μια ισορροπία ώστε να μπορέσουμε να λυθεί. Να αναπνεύσει η πόλη. Τότε μπορείτε με λίγα λόγια μέσα σε αυτή τη φρική κατάσταση. Αλλά νομίζουμε ότι θα είναι αποτελεσματικό. Αλλά εάν δείτε ότι εμείς προσπαθούμε να λύσει το πρόβλημα της Μητυλίνης, δεν θα κάνουμε αυτό. Προσπαθούμε να κάνουμε και το λαό της Μητυλίνης να καταλάβει ότι κάτι γίνεται, ότι θα ελαφρυνθεί. Να καταλάβει, αλλά υποφέρει ο λαός της Μητυλίνης. Το ευχάριστο είναι, όση ώρα μιλάτε, μπήκα μέσα στις προβλέψεις μετεωρολογικές. Το ευχάριστο είναι ότι μέχρι την άλλη Δευτέρα τουλάχιστον δεν θα βρέξει. Και την άλλη Δευτέρα τουλάχιστον. Μέχρι την άλλη Δευτέρα τουλάχιστον. Ακούστε να δείτε, κύριε Υπουργέ, κανείς δεν μπορεί να σας καταλογίσει το ελάχιστο για την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Λέσβο. Αλλά ωστόσο οι αριθμοί δεν είναι έτσι όπως τα λέτε ακριβώς. Έχω τις διαφωνίες μου, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν έρθει από διάφορα μέρη του νησιού περίπου 3.500 και προσπαθούν να βγουν, γιατί εδώ βλέπετε περιμένουν να βγουν. Αυτοί δεν είναι καταγεγραμμένοι, δεν υπάρχουν πουθενά. Καταλάβατε, αυτή τη στιγμή με ειδοποιούν από το Ματαμάδο και από τις Κάλες της Καμιάς ότι βγήκαν και όλες 50 βάρκες από 30 άτομα. Εσείς Υπουργέ, όταν λέτε για 18.000, εννοείτε τους καταγεγραμμένους? Όχι, μακάρι να ήταν καταγεγραμμένοι. Όχι. Όχι, εννοούμε ότι το άθροισμα των πληροφοριών μέσα από επίσημες πηγές, οι οποίες διασταυρώνονται, για αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι πάντως ή 18 είναι 22, 24, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Γιώργο Δημήτρη. Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Έλα, Γιάννη. Αν μου επιτρέπετε κάτι τελευταίο, τα χέστερινγκ που σου πήγουν αυτή τη στιγμή τη Μόρια και τον Καράτεπε μιλάνε για 13.000 άτομα που είναι κλεισμένοι μέσα. Εδώ στο λιμάνι δεν υπάρχουν 10.000. Σήμερα δεν βγήκαν άλλοι, κανένας. Είναι απλά μαθηματικά. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη. Με τις φασαρίες εχθές τι έγινε? Το γάλα μαύρο. Συγγνώμη μου για τη φράση μου, αλλά ζητήσαμε να έρχονται πλοία να αποσυμπληθεί η κατάσταση. Δηλαδή να πάρουν τον κόσμο. Το μόνο που κάνουν είναι να ρίχνουν ξύλο, να σκορπίζουν οι μετανάστες εδώ και από εκεί, αλλά μετά από λίγη ώρα ξαναγυρίζουν εδώ. Πού να πάνε? Βλέπουμε εμείς πλάνα στο μεταξύ που μας έστειλες εσύ, Γιάννη, από χθες το βράδυ. Μα θα τους πετάξουμε στη θάλασσα, δεν γίνεται. Πλοία πρέπει να έρθουνε.
να πάρουμε τον κόσμο να πάνε να προσφύγουν να φύγουν από τη χώρα μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και όσο σταματήσαμε ακόμα 60 άτομα, χθες δύο δημιουργίες ακόμα, να κάνουμε τι. Δεν είναι το ζητούμενο να ρίχνουν ξύλο αν φωνάζουν οι νέες ακόμα του μεταξύ. Το ζητούμενο είναι να έρθουν πλοία αυτό ζητήσαμε να φεύγουν.